Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με κάποια στοιχεία για την ιστορία, τέλος πάντων, των γεγονότων. Στις 6 Μαΐου του 2009, εκπροσωπούμενοι από την μη κυβερνητική οργάνωση Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκη, με τον σύντροφό μου Γρηγόρη Βαλιανάτο, καταθέσαμε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Ελλάδας. Στην προσφυγή μας υποστηρίξαμε ότι τα σύμφωνα συμβίωσης που προβλέπει ο νόμος 3719 του 2008 απευθύνονται μόνο σε ζευγάρια που αποτελούνται από ετεροφιλόφιλους ενήλικες και είχε παραβιάσει το δικαίωμά μας αυτός ο νόμος στο σεβασμό της ιδιωτικής μας ζωής και της οικογενειακής μας ζωής, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη διάκριση ανάμεσα σε ετερόφιλα και ομόφιλα ζευγάρια. Λίγες μέρες αργότερα, στις 25 Μαΐου του 2009, τρία ζευγάρια, ένα ανδρών και δύο γυναικών, και το Σωματείο Σύνθεση, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και Έρευνα για τον HIV κατέθεσαν προσφυγή για τους ίδιους λόγους. Το ΕΔΑ αποφάσισε να εξετάσει από κοινού τις δύο προσφυγές στο Τμήμα Ευρείας Συνθέσεως και η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 2013. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά δημόσια την Καρολίν Μεκαρή, Γαλλίδα νομικό, και τον Νίκο Αλιβιζάτο, καθηγητή νομικής, οι οποίοι μας υποστήριξαν εξαιρετικά στο δικαστήριο και τα τέσσερα ζευγάρια, καθώς επίσης και τον Παναγιώτη Δημητρά και τον Βαγγέλη Μάλιο, που επίσης ήταν παρόντες στο δικαστήριο και επίσης μας υποστήριξαν. Επιπλέον, το δικαστήριο δέχθηκε και γραπτά σχόλια από το Center for Advice on Individual Rights in Europe, τη Διεθνή Ένωση Νομικών, τη Federation International de Ligue de Droit de l'Homme και το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών, Γκέι, Αμφισεξουαλικών, Διεμφυλικών και Διαφυλικών. Στις 7 Ενδεκάτου κοινοποιήθηκε η απόφαση του ΕΔΑ, όπου καταδικάζεται η Ελλάδα για παραβίαση της απαγόρευσης των διακρίσεων σε συνδυασμό με το δικαίωμα σε οικογενειακή ζωή. Άρθρα 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 8 αντίστοιχα. Και προχωράμε στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Επειδή υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα ότι κατατίθεται τροπολογία που επεκτείνει το σύμφωνο και στα ζευγάρια του ίδιου φύλου και μετά ότι την αποσύρει την τροπολογία η κυβέρνηση κτλ. Περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να κατατεθεί και να ψηφιστεί η τροπολογία. Διαφορετικά θα υπάρξουν νέες προσφυγές. Προχωρώ στην πρόταση που έχει καταθέσει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ για την τροποποίηση του Συμφώνου Συμβίωσης. Η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντικό βήμα που καλύπτει επιπλέον πράγματα που δεν καλύπτει το υπάρχον νομικό πλαίσιο, όπως ας πούμε τα θέματα τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά, αλλά δεν είναι πλήρες, είναι λίγο δειλό. Δεν καλύπτει τα θέματα παιδοθεσίας και θεωρούμε ότι αυτό το δειλό βήμα θα έπρεπε να αλλάξει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή γιατί δεν υποστηρίζεται η ομογονεϊκότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές επιστημονικές έρευνες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι γονείς που αποτελούνται από άτομα του ίδιου φύλου είναι εξίσου ικανοί και ικανές και κατάλληλοι και κατάλληλες όσο και οι γονείς που αποτελούνται από άτομα διαφορετικού φύλου. Τα δε παιδιά είναι εξίσου υγιή ψυχολογικά
και μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον όπως όλα τα άλλα. Αντιθέτως, διεθνείς ενώσεις και εθνικές πολύ σημαντικές ενώσεις που ασχολούνται με την ψυχική υγεία ή με τα κοινωνικά θέματα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή επιστημονική έρευνα που να υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο. Με άλλα λόγια, όταν είμαστε διστακτικοί απέναντι στην ομογονεϊκότητα, αυτό σημαίνει ότι μιλάνε οι προκαταλήψεις μας. Από εδώ και πέρα, όπως σας είπα, το πρώτο βήμα που περιμένουμε αυτή τη στιγμή από τους πολιτικούς όλων των κομμάτων, τουλάχιστον αυτούς που έχουν δηλώσει βουλευτές και βουλευτίνες από όλα τα κόμματα ότι υποστηρίζουν το Σύμφωνο Συμβίωσης, να περάσουν και να υπερψηφίσουν την τροποποίηση στη Βουλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινότητά μας θα μείνει σε αυτό. Θα συνεχίσουμε ζητώντας και την εφαρμογή του πολιτικού γάμου για όλους και όλες, αλλά και για την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης. Ευχαριστώ.